Κύριε Υπουργέ, να σας διορθώσω. Δεν ήταν τυχαίο που επεσήμανα ότι η εξέταση του φακέλου ξεκίνησε 2 χρόνια μετά την κατάθεση του 2015, ότι η κατάθεση του αρχικού φακέλου για τις πηγές της περιοχής Θέρμα ήταν πλήρης, ωστόσο λόγω της καθυστέρησης της εξέτασης των φακέλων το έτος 2017 η Επιτροπή ζήτησε εκ νέου νέες ραδιολογικές, χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, θεωρώντας ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την πρώτη κατάθεση του φακέλου. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι είχε ως αποτέλεσμα η συνεχής επαναλαμβανόμενη από τη μεριά της Επιτροπής αίτηση για νέα δικαιολογητικά έγγραφα να καθυστερεί περαιτέρω την διαδικασία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το εξής παράδοξο: η μία Επιτροπή του Υπουργείου να έχει καθυστερήσει αιτιολόγητα την εξέταση του φακέλου από το 2015 μέχρι το 2017 όπου ξεκίνησε η εξέτασή του, και απ' την άλλη η άλλη υπηρεσία του Υπουργείου λόγω αυτής της καθυστέρησης και των προσκομμάτων που δημιουργούνταν προς το Δήμο να επικαλείται την καθυστέρηση αυτή για να σφραγίσει τα υδροθεραπευτήρια λόγω της έλλειψης του ειδικού σήματος λειτουργίας, προϋπόθεση του οποίου είναι βέβαια η αναγνώριση της Επιτροπής, στην οποία πληροφορούμαστε ότι μόλις σήμερα ολοκληρώθηκε. Ουσιαστικά δηλαδή τιμωρήθηκε για τις καθυστερήσεις του Υπουργείου τόσο ο Δήμος Ικαρίας, που σε όλο αυτό το διάστημα στερεί το αυτή την και πηγή εσόδων που είχε, όσο βέβαια και σημαντικότερο είναι το κομμάτι για της απώλειας των λουωμένων, οι πολλοί από τους οποίους είχαν με σοβαρότητα προβλήματα υγείας που στερούνται την πρόσβαση στις αιματικές πηγές. Και δεν απαντήστε αν προτίθεται τέλος πάντων η κυβέρνηση αυτή τη φάση μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης του ειδικού σήματος λειτουργίας, εφόσον μας ανακοινώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώριση, να αναστείλει και τη σφράγισή της, διότι δεν ήταν βέβαια επαιτειότητα του Δήμου για την καθυστέρηση της εξέτασης των εγγράφων. Γεννά βέβαια, αν θέλετε, και ερωτηματικά, και είναι εντυπωσιακό ότι ξαφνικά με άλλη ταχύτητα αντιμετωπίζεται σήμερα το φάκελος για τον, και η εξέταση του φακέλου που και εσείς επιβεβαιώνετε ότι έχει ήδη κατατεθεί από το 2015, γεννά ερωτηματικά κατά πόσο και στοχευμένα η Επιτροπή καθυστέρησε την εξέταση του φακέλου του Δήμου Ικαρίας, καθώς δεν ήταν ούτε της προηγούμενης ούτε της δικής σας αρισκίας η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, έναντι άλλων που κατατέθηκαν την ίδια περίοδο και η εξέτασή τους έγινε πολύ γρηγορότερα. Δεν έχουμε βέβαια την αυταπάτη ότι κάτι τέτοιο θα το παραδεχόταν ποτέ η κυβέρνηση. Οφείλω ωστόσο το Υπουργείο να πάρει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη εξέταση των κατατεθειμένων φακέλων, να ανασταλεί για όσο διάστημα αυτό διαρκεί η διαδικασία σφράγισης των λουτροκαταστημάτων και βέβαια να φροντίσει για την αναβάθμιση των υδροθεραπευτηρίων με σύγχρονες εγκαταστάσεις και επαρκές προσωπικό. Αν και η ερώτηση αφορά κυρίως τις πηγές της Ικαρίας, αναδεικνύεται ωστόσο ότι τέτοιου είδους μεθοδεύσεις και καθυστερήσεις, όπως βέβαια και το ασφικτικό νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώνεται σταδιακά από το 2006 μέχρι και σήμερα, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ιαματικών πηγών και στη μετατροπή και αυτού του πλούτου της χώρας σε είδους πολυτελείας για λίγους. Ήδη, κύριε Υπουργέ, με την ακολουθούμενη διαδικασία, μια σειρά λουτροκαταστήματα έχουν οδηγηθεί σε σφράγιση, όπως συμβαίνει και στη Λέσβο, στη Χίο και αλλού στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία που δημοσιεύει ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, ότι από τους 124 φακέλους που μέχρι τον Ιούλιο του 19 είχαν κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή, μόλις για 63 είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία, ενώ από αυτούς τον Ιούλιο του 19, δεν ξέρω αν έχει κάτι αλλάξει στον ενδιάμεσο, είχαν αδειοδοτηθεί μόλις 10 ιαματικές εγκαταστάσεις σε όλη την χώρα. Η περιγραφόμενη λοιπόν κατάσταση, αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι είναι πολύ μακριά από τη δυνατότητα που υπάρχει σήμερα να αξιοποιηθούν οι αιματικές πηγές, ένας πλούτος που υπάρχει στην Ελλάδα, ώστε να γίνει η λουτροθεραπεία κοινωνικό αγαθό, να μπορεί αυτό να παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη.
τόσο βέβαια για τα λουτροκαταστήματα της Ικαρίας, όπως και όπου υπάρχουν λουτροπηγές στη χώρα, είναι απαραίτητο με ευθύνη τη χρηματοδότηση του κράτους να αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, να προσληφθεί μόνιμο και επαρκές προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για τη λειτουργία τους όλο το χρόνο, ώστε να είναι δυνατή και η επιδότηση του απαραίτητου αριθμού λούσεων για τη βελτίωση της υγείας και την ανακούφιση συμπτωμάτων όσων ασθενών το έχουν ανάγκη. Τώρα, όσον αφορά εν συντομία για τις πηγές. Για τις πηγές σπηλιά είχε κατευθεί κοινός φάκελος, γιατί με αυτές τις πηγές του Απόλλωνα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και μόνη η αναγνώριση σε αυτή τη φάση των πηγών του Απόλλωνα αρκεί για την λειτουργία των υδροκαταστημάτων στην περιοχή Θέρμα, ενώ σε πρώτη φάση θα ακολουθήσει, αν δεν έχει τέλος πάντων κατατεθεί χωριστός φάκελος και για την πηγή σπηλιά. Θεωρούμε ωστόσο ότι πρέπει να επισπευθεί η επαναλειτουργία των υδροκαταστημάτων που είναι και μπορούν επαρκώς να λειτουργήσουν σε μια πρώτη φάση από τα ύδατα των πηγών του Απόλλωνα. Ευχαριστώ.